Υπάρχει μία Ελληνίδα που συμβιώνει κατά κάποιο τρόπο καθημερινά με το υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, αυτό της Έτνας. Θα ταξιδέψουμε, θα τη συναντήσουμε, θα μιλήσουμε και θα μάθουμε λεπτομέρειες και για την οπτική επαφή που έχει και είχε βέβαια με το ηφαίστειο της Έτνας, το οποίο είναι ενεργό, αλλά και γενικότερα αναφορικά με τις εικόνες και την καθημερινότητά της στην περιοχή. Κυρία Στέλλα Καλησπεράτου, η οποία είναι πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας Σικελίας. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα στην Κρήτη από τη Σικελία. Νησί καλή νησί. Σωστά, σωστά. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο κοντά είστε οπτικά με το ηφαίστειο. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι σήμερα θέλησα να σας φέρω στην πρώτη αποικία των Ελλήνων, στη Σικελία, αλλά δυστυχώς με τον καιρό δεν μπορείς να παίξεις. Δεν φέρετε τίποτα. Δεν φέρετε ούτε η Έτνα, γιατί υπάρχουν πολλά σύννεφα. Στην ουσία είμαστε στα 20 χιλιόμετρα κάτω από την Έτνα. Θα έπρεπε να είναι... Giriamo un po', così, per far vedere dove sarebbe Etna. Θα έπρεπε να είναι κάπου πίσω από εμένα. Όπως βλέπετε, μάλιστα, δεν αλλά τίποτα. Είναι συννεφιασμένος ο καιρός, οπότε κατά κάποιο τρόπο δεν μας βοήθησε σήμερα. Δυστυχώς όχι. Παρ' όλα αυτά είμαστε ακριβώς στο σημείο, εδώ έχουν κάνει και ένα μνημείο, ακριβώς στο σημείο όπου είναι και ο αρχαιολογικός χώρος του Jardini Naxos, γιατί είναι η πρώτη ελληνική αποικία στη Σικελία. Μάλιστα. Υπό διαφορετικές συνθήκες, ωστόσο, θα υπήρχε οπτική επαφή, σωστά. Και ναι, θέλω να σας ρωτήσω, είναι μια συνηθισμένη εικόνα εκεί για τους ντόπιους η ενεργοποίηση του ηφαιστείου? Ναι. Η Έτνα είναι πάντα ενεργή και αυτό την καθιστά και λιγότερο επικίνδυνη, ας το πούμε έτσι, γιατί εκτονώνεται συνέχεια. Έχουμε πολύ συχνά εικόνες λάβας και παροξισμούς. Βέβαια, όχι τόσο σε μεγάλο βαθμό όσο είχαμε τον τελευταίο καιρό. Αλλά είναι σχετικά συνηθισμένο για τους κατοίκους να βλέπουν κάτι τέτοιο. Διαβάζουμε ότι υπάρχουν ολόκληρα χωριά εκεί στους πρόποδες που βάφονται μαύρα και αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Η κατάσταση είναι αποπνικτική. Έχετε βιώσει παρόμοιες καταστάσεις? Τον τελευταίο καιρό, ναι, το είδα με τα μάτια μου, γιατί και στην Κατάνια ήταν ανάλογα και με τον καιρό και με τον αέρα έτσι όπως φυσάει, έτσι. Έβρεξε πέτρες, έβρεξε μικρές πετρούλες, λάβα στην Κατάνια, η οποία είναι στα 40 χιλιόμετρα από την Έτνα. Στα χωριά τα οποία είναι χτισμένα στους πρόποδες της Έτνας, επειδή είναι και πολύ πιο κοντά, αυτές οι πέτρες ήταν πολύ πιο μεγάλες. Και ανεβήκαμε αυτό τον καιρό πάνω σε αυτά τα χωριά και είδαμε ότι πραγματικά ήταν μαύρα. Ήταν στην ουσία μαύρα και πολλές μέρες οι κάτοικοι είχαν προβλήματα γιατί πραγματικά δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν οι άνθρωποι καλά. Μάλιστα. Στο σημείο που βρίσκεστε είναι ένα παραλιακό μέτωπο, σωστά? Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω. Τι βλέπετε, τι θάλασσα, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Με ωραία. Την κίνηση... Έχει και λίγο κρύο, δυστυχώς. Έχει και λίγο κρύο. Η κίνηση σε μια περίοδο πανδημίας σε αυτή την περιοχή πώς είναι? Είναι περιορισμένη? Αυτή τη στιγμή βέβαια, γιατί βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου ανοίγουμε και κλείνουμε, όπως και εσείς, στην ουσία. Οπότε δεν υπάρχει τουριστική κίνηση. Και την προηγούμενη σεζόν υπήρχε μεγάλο θέμα γιατί, με την πανδημία. Στην ουσία βρισκόμαστε, για να σας δώσω να καταλάβετε, Jardini Naxos είναι ακριβώς κάτω από την Ταορμίνα. Αν γυρίσουμε λίγο και δείτε, δεν ξέρω αν βλέπετε αυτή τη στιγμή, είναι η Ταορμίνα. Βέβαια. Έχετε αφιερώσει και την καθημερινότητά σας στο Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας Σικελίας. Να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες. Βεβαίως. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, επιστημονικός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2017 στην Αθήνα. Έχει διαφορετικές έδρες σε όλο τον κόσμο. Εμείς είμαστε μία από τις 13 έδρες. Υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις Βρυξέλλες, στην Αγκώνα, άλλη μία στην Ιταλία. Και είναι ο μοναδικός και ο πρώτος στην Ελλάδα, ο οποίος ασχολείται με τη μελέτη και με τη διάδοση της πολιτιστικής διπλωματίας. Εμείς εδώ προσπαθούμε να εκμοντερνίσουμε και να εξελίξουμε λίγο αυτή την σχέση που ήδη υπάρχει. Είναι πολύ στενή η σχέση που έχουμε Σικελία με Ελλάδα. Αλλά
μάλλον δεν την έχουμε αξιοποιήσει τόσο καλά μέχρι τώρα. Οπότε προσπαθούμε με διάφορες ενέργειες, συνεργείες και δράσεις να μπορέσουμε όσο περισσότερο να φέρουμε πιο κοντά αυτούς τους δύο τόπους. Μάλιστα. Βρίσκεσαι στην περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 6 χρόνια. Ναι, βρίσκομαι στην Σικελία τα τελευταία 6 χρόνια. Η έδρα της Σικελίας, του Ελληνικού Ινστιτούτου, ναι, δημιουργήθηκε μόλις 2 μήνες πριν την εμφάνιση της πανδημίας εδώ στην Ιταλία, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κάνει πολλές δράσεις. Έχουμε λάβει μέρος σε φεστιβάλ, έχουμε διάφορα πρωτόκολλα συνεργασίας, με πολύ καλή και άριστη συνεργασία με την τοπική πρεσβεία εδώ, την ελληνική. Γίνονται πράγματα, απλά δεν είναι όπως θα ήταν αν θα ήμασταν ανοιχτά. Μάλιστα, οπότε η καθημερινότητα πάνω κάτω είναι η ίδια με τις Ελλάδας. Ακριβώς, λόγω και της επιδημιολογικής κρίσης και της συγκυρίας. Επιστροφή στη χώρα σκέπτεστε? Δεν το ξέρει ποτέ κανείς. Σωστό. Δεν το ξέρει. Εδώ δεν ξέρω καλά πότε θα μπορώ να ξανέρθω για να δω τη μητέρα μου. Δυστυχώς. Γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα, έχουμε και έναν κακό συγχρονισμό, ας το πούμε έτσι. Γιατί όταν εμείς ανοίγουμε λίγο καλύτερα εδώ, κλείνετε εσείς εκεί. Σωστά. Οπότε δεν έχει βρεθεί ακόμα η συγκυρία για να μπορέσω να επισκεφθώ την Ελλάδα. Μάλιστα. Νομίζω θα μας καλησπερίσει και η κυρία Φούλβια Φοσκάνο, σωστά? Βεβαίως. Έχω μαζί μου την καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ Naxos Ledger, Φούλβια Τοσκάνο, ναι, η οποία μπορεί να μας κάνει ένα χαιρετισμό. Βέβαια. Η Φούλβια Τοσκάνο, πρέπει να σας πω, είναι η ιδρύτρια αυτού του φεστιβάλ και καλλιτεχνική διευθύντρια, το οποίο γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά είναι και μια τρομερή φιλέλληνα. Στην τελευταία πρωτοβουλία που κάναμε για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση, κάναμε μια πρόταση σε διάφορους δήμους και λύκεια να κάνουν κάποιον εορτασμό μαζί μας. Κάποιοι ανέρτησαν σημαίες, στα σχολεία υπήρξαν παιδιά που και αυτά διδάχτηκαν την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Η Φούλβια ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα που βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτή την πρωτοβουλία. Μάλιστα. Φούλβια, σε βοηθήρε ουνα. Καλησπέρα. Ουνα buonasera. Καλησπέρα. Ουν άτιμο, μιμέζολα μασκερίνα. Να την καλησπερίσουμε κι εμείς βέβαια και να μας βοηθήσετε λίγο ένα χαιρετισμό επικεφαλής μιας πολύ σημαντικής δράσης με επίκεντρο τη χώρα μας. Mm-hmm. Voi dire due parole? Sì, certo, io voglio dire intanto che sono felice di sentirvi, di sentire quella che per me è la madre patria. Così abbiamo vissuto questo importantissimo anniversario che grazie a Stella che ci ha coinvolti. Sentiamo proprio come nostro, la città di Naxos, prima colonia greca di Sicilia, è una città che sente fortemente questo legame, lo sentiamo e lo respiriamo nel nostro parco archeologico, dove i resti di questa grande prima colonia greca ci fanno veramente ascoltare la voce della nostra madre patria, come essere assenti alla celebrazione di una festa per la libertà, di una festa che ci vede come uomini, donne della Sicilia, ma del Mediterraneo tutto e direi del mondo, partecipi di una grande battaglia la cui eco ancora oggi risuona ed è accanto a noi. Bellissimo. Πώς σας φάνηκε αυτή η υπέροχη σιτσιλιάνικη γλώσσα? Υπέροχη προφορά. Να προχωρήσετε και στη μετάφραση για να, για να πούμε ένα γκράτσιε και εμείς από την πλευρά μας. Λοιπόν, η Φούλβια μας είπε ότι στην ουσία αισθάνεται και πολύ χαρούμενη που μιλάει και όπως το λέει και αυτή με την μαμά πατρίδα, γιατί αισθάνονται πραγματικά Έλληνες εδώ οι άνθρωποι. Μίλησε για την πρωτοβουλία που κάναμε μαζί εδώ και είπε ότι δεν ήταν. Δεν μπορούσε να μην υπάρχει η Naxos, το Τζαρντίνι Naxos σε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί είναι πολύ σημαντικό όλη η Μεσόγειος να είμαστε ενωμένοι, αλλά ακόμη περισσότερο η Μεγάλη Ελλάδα, εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε, και να είμαστε κοντά στη μητέρα Ελλάδα. Μάλιστα. Κυρία Καλησπεράτου, να ευχαριστήσουμε και την κυρία Φοσκάνο. Σας ευχαριστούμε πολύ και τις δύο. Κύριε Καλησπεράτου, και εμείς σας ευχαριστούμε. Χαρά μας. Δεν βοήθησε ο καιρός. Κάποια στιγμή μπορούμε να ξανακάνουμε. Βέβαια, να επαναλάβουμε τη σύνδεση, να μας βοηθήσουν και οι καιρικές συνθήκες. Να σας ευχαριστήσω πολύ και συγχαρητήρια για τις δράσεις σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν.